Γεια σας. Σήμερα σας έχω μία πεντανόστιμη μαμαδίστικη συνταγή. Πένες με κοτόπουλο και μπεσαμέλ στο φούρνο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και επιστρέφουμε στην κουζίνα παρέα με τα Χαραλαμπίδης Κρίστης. Επιστρέψαμε στην κουζίνα, έχουμε ανάψει τη φωτιά και χρησιμοποιούμε μεγάλη κατσαρόλα. Εν τω μεταξύ, προθερμένε το φούρνο σας στους 180, γιατί θα ψήσουμε τα ζυμαρικά περίπου για 20 λεπτά. Για αρχή, προσθέστε το ελαιόλαδο μέσα στην κατσαρόλα και αφήστε το να κάψει. Αφού κάψει το ελαιόλαδο σας, θα ρίξετε μέσα το κοτόπουλο στήθος κατά προτίμηση, το οποίο έχετε κόψει σε λωρίδες, ούτως ώστε να τσιγαριστεί καλά μέσα στο λάδι σας. Τέλεια. Να σας θυμίσω ότι τα ζυμαρικά τα ψήνετε περίπου για 8 με 9 λεπτά αναλόγως προτίμησης σε αλατισμένο νερό. Εγώ επιλέξα πένες, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε άλλο, αποφύγετε όμως τα σπαγκέτι. Σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω ότι μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να δείτε περισσότερες συνταγές. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με το κρεμμύδι το οποίο έχουμε ψιλοκόψει, το ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα μαζί με το κοτόπουλο και το ελαιόλαδο και θα περιμένουμε έτσι λίγο να μαραθεί. Έχουμε ρίξει μέσα το κρασάκι μας και περιμένουμε να εξατμιστεί το ενόπνευμα. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για να δώσει περισσότερη γεύση στο φαγητό μας, αλλά και να ψήσει σωστά το κοτόπουλό μας. Αφού φτάσει στο μισό το υγρό στοιχείο που υπάρχει μέσα στην κατσαρόλα, θα ρίξετε μέσα τα ντοματίνια. Να τα εδώ, κομμένα στη μέση, μέσα στην κατσαρόλα και θα τα σοτάρετε έτσι μέσα στην κατσαρόλα περίπου για 1-2 λεπτάκια, ελαφρώς να μαραθούν. Μετά προσθέστε τη ρίγανη. Αλατάκι, πιπεράκι, έτσι μπόλικο. Πραγματικά μυρίζει υπέροχα, υπέροχα. Δεν είναι τυχαία που σας είπα ότι είναι μία μαμαδίστικη συνταγή. Ανακατέψτε. Κλείστε τη φωτιά και πάμε στον μπάγκο της κουζίνας. Μεταφέρουμε στον μπάγκο της κουζίνας. Θα ρίξετε μέσα κεφαλοτήρι Χαραλαμπίδης Κρίστης, μπόλικο, μπαπάτσικο, το χρειάζεται αυτή η συνταγή. Θα ανακατέψετε και στη συνέχεια θα προσθέσετε μέσα τα ζυμαρικά που έχουμε βράσει πιο πριν. Δηλαδή τις πένες, να τις εδώ, μέσα και οι πένες μας. Τέλει. Θα ανακατέψετε και σε λίγο θα ξεκινήσουμε την μπεσαμέλ. Αφήστε την κατσαρόλα με τα ζυμαρικά στην άκρη και ξεκινάμε τώρα κατευθείαν την μπεσαμέλ. Λοιπόν, θα ρίξετε μέσα 100 γραμμάρια βούτυρο. Εγώ προτιμάω το Country Life. Να τον εδώ, θα το ρίξω μέσα στην κατσαρόλα μου. Και είναι η γνωστή μας διαδικασία σε όλους, η μπεσαμέλ. Εγώ θα σας τη δείξω λίγο διαφορετικά, αλλά εσείς μπορείτε να ακολουθήσετε αυτό που πιστεύετε καλύτερα. Λοιπόν, θα το αφήσετε να γιώσει το βούτυρο μας και θα ρίξουμε στη συνέχεια το αλεύρι μας. Αυτό στη μαγειρική ονομάζεται ρου, είναι ένας τρόπος δεσίματος. Θα περιμένουμε έτσι λίγο μέχρι να γιώσει το βουτυράκι μας. Πραγματικά, ο Country Life αφήνει υπέροχη μυρωδιά στα φαγητά. Δοκιμάστε τον και θα με θυμηθείτε. Είναι υπέροχος αυτός ο βούτυρος. Και αφού έχει γιώσει ο βούτυρος μας, θα ρίξουμε μέσα το αλεύρι μας και θα συνεχίσουμε το ανακάτεμα με το σύρμα. Καλό είναι για να ελέγξουμε τη θερμοκρασία να χαμηλώσετε λίγο τη φωτιά. Τέλεια! Και όταν φτάσει σε αυτό το σημείο εδώ που βλέπετε, τότε θα προσθέσετε μέσα Χαραλαμπίδης Κρίστης φρέσκο γάλα για να φτιάξουμε την μπεσαμέλ. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι λίγη προσοχή. Δηλαδή θα πηγαίνετε σιγά, θα ανακατεύετε, προσθέτετε σιγά σιγά το φρέσκο γάλα Χαραλαμπίδης Κρίστης μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είμαστε προς το τέλος. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο γάλα μέσα στην κατσαρόλα. Τέλεια, είμαστε προς το τέλος. Αυτό που χρειάζεται είναι μόσχο κάριδο,
Δηλαδή να δώσουμε γεύση στην μπεσαμέλ μας, έτσι μπόλικο. Αλατάκι και πιπεράκι εννοείται, κλασικά στα φαγητά μας. Τέλεια, ακόμα λίγο. Τη θέλουμε λίγο ρευστή αυτή την μπεσαμέλ, γιατί όπως είδατε στα ζυμαρικά μας δεν έχουμε αφήσει σχεδόν καθόλου υγρό στοιχείο. Άρα λοιπόν η μπεσαμέλ είναι αυτή που θα βοηθήσει τα ζυμαρικά μας να ψηθούν σωστά. Και ανακατεύεται. Τέλεια. Κλείνετε από τη φωτιά και πάμε για τη συναρμολόγηση του φαγητού μας. Θα σας θυμίσω ξανά ότι προθερμαίνω το φούρνο σας στο 180 για να ψήσουμε τα ζυμαρικά μας περίπου για 20 λεπτά. Εν τω μεταξύ, μπορείτε να δείτε όλη τη συνταγή κάτω από το βίντεο σε κειμενάκι. Λοιπόν, έτοιμη η μπεσαμέλ, έτοιμα τα ζυμαρικά και ξεκινάμε τη διαδικασία. Αυτό που θα χρειαστεί είναι να ρίξετε την μπεσαμέλ μέσα στα ζυμαρικά και να ανακατέψετε. Ανακατεύετε, ούτως ώστε να πάει παντού. Τέλειο φαγητό, μαμαδίστικο. Λοιπόν, θα κρατήσετε λίγη ποσότητα από την μπεσαμέλ μέσα στην κατσαρόλα, γιατί θα τη ρίξουμε στην επιφάνεια. Λοιπόν, πάμε στο ταψάκι μας. Να το εδώ. Ρίχνετε μέσα το μείγμα με τα ζυμαρικά. Τέλεια. Και συνεχίζετε εδώ με την μπεσαμέλ. Τέλεια. Πάμε στο φούρνο, ψήνουμε για 20 με 25 λεπτά μέχρι να ροδίσει το φαγητό μας. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έτοιμο το φαγητό μας. Έχει μυρίσει πραγματικά όλη η κουζίνα. Οχ, δοκιμάστε το στο σπίτι. Γιατί πολύ απλά τα προϊόντα Χαραλαμπίδης Κρίστης έχουν την δύναμη μέσα από ένα μαμαδίστικο φαγητό να ενώσουν όλη την οικογένεια γύρω από ένα τραπέζι. Φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα.